ο Δαβλό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε άλλο περιβάλλον από τον έχουμε συνηθίσει στο Δαβλό. Δεν είναι στο Χίλτον αρχικά. Ούτε στο Χίλτον, ούτε στο οικονομικό. Αλλά τώρα θα σου πει ότι μπορεί να πάει το απόγευμα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ακριβώς αυτό θα σας πω, ότι θα πάω το απόγευμα, γιατί το Χίλτον η συνήθεια που έγινε λατρεία και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που δεν έχει προβλήματα αν θέλεις για το που θα συναντήσει την Τρόικα, θα τη συναντήσει στο Χίλτον στις 4 το απόγευμα. Εκεί θα είναι λοιπόν το Προεδρείο της Ένωσης μαζί με τον κύριο Κοστέλο και τους άλλους επικεφαλείς της Τρόικας. Αυτή τη στιγμή πίσω μου, πίσω από την κλειστή μπάρα, πίσω από τα κάγκελα αν θέλεις, διότι δεν έχει επιτραπεί είσοδο στους δημοσιογράφους, βρίσκεται η Τρόικα σε κάποια αίθουσα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κάποια αίθουσα η οποία να έχει τέλος πάντων τη δυνατότητα teleconference, ώστε να ενημερώνεται και να λαμβάνει και οδηγίες από τους πιο πάνω αν θέλεις, οι αποστολές να λαμβάνουν πληροφορίες, να στέλνουν πληροφορίες και να παίρνουν οδηγίες από τους δικούς τους επικεφαλείς. Εμείς οι δημοσιογράφοι για κάποιον άγνωστο λόγο, γιατί αν είναι για θέματα ασφαλείας, αναρωτιέται κανείς γιατί στο Χίλτον τόσα χρόνια δεν ετίθενται θέματα ασφαλείας. Πριν από το 2014 που η Τρόικα μπαινόβγαινε στα Υπουργεία, γιατί δεν ετίθενται θέματα ασφαλείας. Αλλά φαίνεται ότι τώρα η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει πλάνα καν. Έτσι, μπράβο. Που να εμφανίζεται επικοινωνιακό η Τρόικα. Ακριβώς. Επικοινωνιακό λοιπόν θέμα. Και εμείς λοιπόν αντιεπικοινωνιακά λέμε ότι δεν έχουμε καταλάβει γιατί το κάνετε αυτό. Δεν θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση να έρθουμε σε επαφή με κανέναν τροϊκανό, διότι μπαίνουν και βγαίνουν προφανώς με αυτοκίνητα. Να δούμε αν θα έχουμε και επαφή με κάποιον υπουργό. Μάλλον ούτε αυτό θα το καταφέρουμε, γιατί και εκείνοι θα μπουν και θα βγουν με αυτοκίνητα. Και όλο αυτό το θέμα είναι ακριβώς για να μειωθεί η ροή της ενημέρωσης και των πληροφοριών προς τον πολίτη. Δεν βγάζει νόημα, Κωνσταντίνε. Τώρα, σε αυτά τα οποία. Τώρα, τι θα συζητήσουν, τι δεν θα βγάζει νόημα. Είναι, ελπίζω εγώ να βγάζω νόημα. Εσύ, εσύ μια χαρά βγάζεις. Για κοίτα ένα αυτοκίνητο πίσω σου, μήπως είναι κανένας από την Τρόικα. Έχουν μπει, έχουμε κάποια πλάνα, αλλά κάποια αυτοκίνητα τώρα, τι μας λέει, τρία στη σειρά μαύρα αυτοκίνητα, δεν μας λένε τίποτα. Λοιπόν, η συζήτηση προφανώς έχει να κάνει με τις εξαγγελίες Τσίπρα, όλη η συζήτηση έχει να κάνει με τις συντάξεις, μιας και η κυβέρνηση έχει θέσει την μη περικοπή των συντάξεων ως την ύψιστη επικοινωνιακή επιτυχία, διότι έχει καταλάβει ότι επικοινωνιακά τα αντίμετρα δεν εξισώνουν την περικοπή των συντάξεων. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο που επανέλαβε τα ίδια. Πάνω στο τραπέζι, αν θέλεις, του προκρούστη θα μπουν και τα αντίμετρα. Ποια θα κοπούν εφόσον δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Αν θα δοθεί το 1 δισεκατομμύριο στους ενστόλους και τους δικαστικούς. Δεν ξέρω αν και αυτό έχει τη σημασία του που βρισκόμαστε εδώ, αν θέλεις, για την κυβέρνηση. Το ότι δίνει και επιστρέφει και αυτά τα χρήματα όπως έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλο αυτό το πλέγμα συζητείται πίσω από τις κλειστές πόρτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ακριβώς. Κάποιο νόημα θα έχουν, το οποίο γνωρίζουν μόνο οι κυβερνητικοί. Γεια σου.